Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Cambridge. Βρεθήκαμε εδώ για να συναντήσουμε έναν Έλληνα αρχαιολόγο ερευνητή που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο κυνήγι κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών. Ο Χρήστος Τσιρογιάννης, Έλληνα Ινδιάνα Τζόουνς τον έχουν αποκαλέσει, έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια ο φόβος και ο τρόμος των διεθνών κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλείας, έχοντας συμβάλει μέσα από διάφορες θέσεις στην αποκάλυψη, στον εντοπισμό, αλλά και την επιστροφή κλεμμένων αρχαιοτήτων από πολλά μέρη του κόσμου. Βρεθήκαμε λοιπόν στην Αγγλία για να μιλήσουμε μαζί του, να μοιραστούμε γνώση αλλά και εμπειρίες που μοιάζουν να είναι πραγματικά βγαλμένες από ταινία. Ας δούμε τι μας είπε. Το 2018 μόλις έχει ανατύλει όταν η είδηση για τον εντοπισμό κλεμμένων αρχαιοτήτων στο σπίτι Αμερικανού δισεκατομμυριούχου στο Μανχάταν κάνει το γύρο του κόσμου. Μία λευκή λίκηθος του 5ου αιώνα π.Χ. και πρωτοκορινθιακά γαλματίδια μιας κουκουβάγιας και μιας πάπιας εντοπίζονται να κοσμούν το πολυτελές διαμέρισμα του μεγαλοεπενδυτή και εκ των μεγαλύτερων συλλεκτών έργων τέχνης παγκοσμίως Μάικλ Στάινχαρτ. Η αξία τους υπολογίζεται μεγαλύτερη του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Good evening. Η περίπτωση Στάινχαρντ είναι μόνο μία μέσα σε έναν απέραντο ωκεανό υποθέσεων αρχαιοκαπηλείας. Προϊόντα λαθρανασκαφών ή κλεμμένα αντικείμενα από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία τροφοδοτούν παγκοσμίως σε ένα παράνομο εμπόριο αρχαιολογικών θησαυρών με αστρονομικούς τζίρους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Και φυσικά η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από τις κορυφαίες θέσεις στον κατάλογο των χωρών που βλέπουν τακτικά την πολιτιστική τους κληρονομιά να λαϊλατείται. 2007, then. Last chance, Isabel. Λαθρανασκαφείς, διακινητές, συλλέκτες, άτομα με υψηλό κοινωνικό στάτους και πρόσωπα υπεράνω υποψίας συνθέτουν πανίσχυρα κυκλώματα που δρούν και αναπτύσσονται με όρους μαφίας και επιβιώνουν με όρκους σιωπής, κόντρα σε οργανωμένα κράτη, αστυνομίες και λιγοστούς ρομαντικούς. Όπως ο Χρήστος Τσιρογιάννης, ένας φιλήσυχος Έλληνας αρχαιολόγος που έχει καταφέρει να γίνει ο φόβος και ο τρόμος των διεθνών κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλείας, μεγάλων ιδιωτικών μουσείων και γκαλερί, αλλά και μεγάλων οίκων δημοπρασιών. Thank you, Yuki. Congratulations. Thank you very much. Thank you very, very much indeed. Ασχολούμαι με λαθρανασκαμένες, λαθρέως εξαχθήσεις και κλεμμένες αρχαιότητες από όλο τον κόσμο, όχι μόνο ελληνικές, οτιδήποτε είναι παράνομο και αρχαίο.